Η κατάσταση με το μεταναστευτικό προσφυγικό, όπως γνωρίζουμε, καθημερινά χειροτερεύει. Την προηγούμενη εβδομάδα έκανα μία επίσκεψη στην ΒΙΑΛ, μία από τις πολλές επισκέψεις, για να διαπιστώσω η διεισόμαση ότι η κατάσταση κυριολεκτικά είναι στο μέχρι εδώ και μη παρέκει. Είναι πάνω από 4.500 άνθρωποι που μένουν εκεί, σε ένα χώρο ο οποίος τελικά μπορεί να φιλοξενήσει το πολύ πολύ 1.100-1.200, άντε 1.500 ανθρώπους. Αυτό το οποίο διαπίστωσα είναι ότι γίνονται κάποιες εργασίες εσωτερικά για να φιλοξενηθούν και άλλες σκηνές, οι οποίες το πιθανότερο θα αφαιρεθούν από τα γύρω χωράφια όπου έχουν εγκατασταθεί. Ο χειμώνας, ο Σονούπο, έρχεται και καταλαβαίνει κανείς τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν στο συγκεκριμένο χώρο όπου μένουν ανθρώπινες ψυχές. Και αυτό οι χιώτες δεν το έχουν ξεχάσει και δεν το ξεχνάνε. Αυτό λοιπόν το οποίο έκανα, έστειλα μία εξώδικη δήλωση προς τη διοικήτρια του ΚΙΤ και φυσικά προς τους υπεύθυνους και αρμόδιους υπουργούς και τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθιστώντας τους υπεύθυνους, πρώτον διότι υπάρχουν δικαστικές διενέξεις και έχουμε ζητήσει την απόδοση του συγκεκριμένου χώρου μέσα από δικαστική αγωγή. Ανέφερα ότι επουδενή δεν θα διαθέσουμε τον χώρο της ανακύκλωσης. Είναι ένας μεγάλος χώρος εκεί και φυσικά τους έβαλα πρώτων ευθυνών τους σε περίπτωση που καταληφθεί αυτός ο χώρος. Παράλληλα βέβαια και με άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν τους κατοίκους της γύρω περιοχής, όπως είναι οι καταλήψεις των χωραφιών τους και μάλιστα αυτό το οποίο υπόθηκε ότι ζητήθηκε σε κάποιους που πήγαν να σκάψουν, τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυτό είναι ένα ζήτημα για το οποίο και εκεί επέστησα την προσοχή και προς τον αστυνομικό διευθυντή, γιατί είναι αδιανόητο αυτό το οποίο έγινε και δεν πρέπει να ξαναγίνει. Και δεν είναι βέβαια ο ρόλος τους να ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Σε λίγο θα ξεπεράσουμε και τις 5.000. Δεν εφησυχάζω επειδή στοιχείο υπάρχει μία ηρεμία τούτη την ώρα και εξαιτίας της διαχείρισης που γίνεται μας έχουν ξεχάσει και τα αθηναϊκά κανάλια που μιλάνε για τη γειτονική μας Λέσβο και τη Σάμο. Αυτό το οποίο σκεπτόμαστε είναι το φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Είμαστε σε επαγρύπνηση, βρισκόμαστε στις επάλξεις, θέλουμε να γίνει το καλύτερο δυνατόν, ό,τι χρειαστεί από πλευράς Δημάρχου και Δημουχείου θα γίνει στο μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό το οποίο είπα και το ξαναλέω για μια ακόμη φορά, γιατί ως αντιπεριφερειάρχης προσωπικά δεν χαρίστηκα στην προηγούμενη, στην απερχόμενη κυβέρνηση. Το ίδιο θα γίνει και με την παρούσα κυβέρνηση. Αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, θα γίνουν και τα υπεσχημένα από πλευράς Νέας Δημοκρατίας πρώτων εκλογών, αλλά και μετά τις εκλογές, αυτά τα οποία υπόθηκαν είτε με το ΚΙΣΕΑ είτε σε υπουργικά συμβούλια πρέπει να γίνουν και για να μην κουράζουμε τον κόσμο, αυτό το οποίο είναι βασικό είναι η αποσυμφόρηση εδώ και τώρα, μάλλον εδώ και χθες. Το τι θα κάνει η κυβέρνηση, εμείς δεν μπαίνουμε στη λογική αν θα πρέπει να μετακινηθούν στην ενδοχώρα ή θα πρέπει να επιστρέψουν. Είναι ένα καθαρά κυβερνητικό ζήτημα. Όπως καθαρά κυβερνητικό ζήτημα είναι το πρόβλημα το οποίο έχει απολέσει την κανονικότητα στον τόπο μας και εμείς πρέπει να την ξαναβρούμε. Προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση θα κάνουμε κάθε τι το δυνατόν για να μπορέσουμε τελικά να ξαναβρούμε την ηρεμία στον τόπο μας και ο κόσμος πλέον να πορευτεί στα ελληνικά του έργα.